Παραμένουμε στην καθιερωμένη πλέον βόλτα μας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και για θέματα ανομίας προφανώς θα μιλήσουμε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, είναι στην Αθήνα. Έχουμε συνδεθεί με Skype. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη μας. Δυστυχώς, κύριε Μόσχη, δεν μπορώ να είμαι στο στούντιο. Οι υποχρεώσεις ξεκίνησε σήμερα το έργο της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και ταυτόχρονα άλλες δύο επιτροπές, εκ των οποίων η μία έχει να κάνει με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό που δεσμευτήκαμε στη ΔΕΦ γίνεται πράξη. Στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί και εν όλο. Και νομίζω ότι είναι από τις καλές στιγμές του Κοινοβουλίου όταν συμφωνούμε για θετικά ζητήματα, για θέματα δηλαδή τα οποία ουσιαστικά επουλώνουν μνημονιακές πληγές. Θα πάμε σε άλλα θέματα, θα τα πούμε από κοντά για αυτά τα θέματα και στο μέλλον. Παρακαλώ. Θέλω να ξέρω αν υπερασπίζεστε την θέση της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία αρνείται με σθένος ότι υπάρχει κάποιος που φρενάρει την αστυνομία και ότι για όλα τα δεινά, ως συνήθως, φταίμε οι δημοσιογράφοι και οι σκηνοθέτες των τηλεοπτικών καναλιών που νομίζουν ότι γυρίζουν Μπεν Χουρ όταν παρουσιάζουν τα επεισόδια. Και όχι μόνο τα επεισόδια. Μην αδικείτε την κυρία Γεροβασίλη. Να μην αδικούμε την πραγματικότητα και να μην αδικούμε και τους δημοσιογράφους. Μπορεί να γίνει κάλλιστα με το να επιλέξουμε το σημείο κοινής αναφοράς και κοινής στόχευσης. Πρώτα απ' όλα, αντιμετωπίζει πρόβλημα το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει και σε σχέση με το λαθρεμπόριο των τσιγάρων και σε σχέση με το μείζον θέμα της διακίνησης ναρκωτικών. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ένα θέμα και πέριξ του Πανεπιστημίου και μπορεί όλοι μαζί να επικοινώνησαν και να συνεφώνησαν ότι έβλεπαν πράγματα που δεν έβλεπαν κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι και σε αυτό ήρθαμε πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε στην ουσία του. Στην περιοχή γύρω από το Αριστοτέλειο, μόνο το τελευταίο 20ήμερο, γιατί με αριθμούς θα μιλήσουμε. Μη μου πείτε, κύριε Τριανταφυλλίδη, για τις συλλήψεις. Μη μου το λέτε, γιατί οι 49 συλλήψεις, ξέρετε πώς γίνονται. 49 συλλαμβάνονται και 50 αφήνονται ελεύθεροι. Αφού το θεσμικό πλαίσιο δεν καλύπτει την αστυνομία. Σχηματίστηκαν 43 ποινικές δικογραφίες, εκ των οποίων 6 με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πρόσφατα είχαμε ληστεία στο ATM, ο δράστης συνελήφθη την επόμενη μέρα. Ληστείες. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε, αγαπητέ Μουσάκη, ότι έγινε μεγάλη φασαρία στο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά για την σύλληψη κανείς δεν είπε τίποτα. Πώς? Να πούμε ότι ίσα, από ίσα. 15... Μα και με εισαγγελική παραγγελία δόθηκαν οι φωτογραφίες του δράστη στη δημοσιότητα και μεταδόθηκαν κατά κόρον από τα δίκτυα. Αυτό είναι θετικό. Τα δίκτυα. Να πούμε ότι από τις 15 Οκτωβρίου έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο σχέδιο Περσίας για εμφανή αστυνόμευση με στόχο την αποτροπή και τον περιορισμό με της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας. Αφού είναι αποδεκατισμένη η αστυνομία. Εγώ, αφορά, τι έχω κάνει, αν μου επιτρέπεις, η ταπεινότητά μου ως βουλευτής στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Γιατί όταν πολίτες σου λένε ότι από τα μπαλκόνια μας στη Μελενίκου φωτογραφίζουμε ή βιντεοσκοπούμε την διακίνηση των ναρκωτικών ή όταν μεταξύ της Παναγίας των Χαλκίων και του Αγάλματος του Βενιζέλου υπάρχει η ίδια ακριβώς εικόνα, όταν έχουμε στο κέντρο της πόλης μας ανθρώπους ασθενείς, και εδώ ερχόμαστε και στο άλλο, σε αυτό που μου είπατε και πιστεύω ότι συμφωνείτε μαζί μου, δεν εννοείται βέβαια ότι η όποια διαδικασία αντιμετώπισης της εγκληματικότητας θα γίνει χωρίς σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς. Γιατί θα σας αντιλέξω το σκηνικό του Ζακ Κωστόπουλου εδώ στην Αθήνα, όπου πραγματικά ένας άνθρωπος έχασε μια ανθρώπινη ψυχούλα, έφυγε και δεν αποκαλύφθηκε τίποτα από όλα αυτά που του καταμαρτυρούσαν έθεν κακήθεν. Αυτό όμως, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Υπάρχει και ενδιάμεση. Όχι. Κατάσταση. Όπως μπράβο, έχουν λοιπόν βρούμε, δικαιώματα λοιπόν, κάποιοι, έχει και δικαιώματα το σύνολο της κοινωνίας. Ακριβώς. Γι' αυτό προσωπικά ως βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης επισκέφτηκα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Συνομίλησα και με την Όλγα Γεροβασίλη και της εξέδεσα όλα τα δημοσιεύματα και όλες τις αναφορές και όλες τις καταγγελίες
και τις κινητοποιήσεις που έχουν κάνει και οι κάτοικοι του κέντρου της Θεσσαλονίκης και οι επαγγελματίες, αλλά και ο κόσμος που επισκέπτεται την πόλη. Και τι σας είπε, ότι υπερβάλλεται? Ακριβώς με το καθόλου. Και με τον αρχηγό της αστυνομίας, τον νέο αρχηγό της αστυνομίας, τον κ. Αυρικόπουλο. Νομίζω ότι πριν από μερικές ημέρες έγινε και σύσκεψη με την παρουσία και του Πριτάνη, του κ. Μίτκα, και του δημάρχου της πόλης, του κ. Μπουτάρη. Ναι, το ωραίο ξέρετε ποιο είναι, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ότι μετά από όλα αυτά δεν πέρασαν ούτε 48 ώρες και επαναλήφθηκαν τα ίδια. Λοιπόν, όσο και να επαναλαμβάνονται, και το ίδιο θα είναι σε επανάληψη, ζούμε σε μια κοινωνία όπου δεν θα αναφερθώ στην Γαλάτια Καζαντζάκη, εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω, αλλά είναι μια κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει και πρόβλημα εγκληματικότητας, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Επειδή μιλήσατε... Όταν δεν γίνονται πυροτεχνήματα μιας ή δύο ή τριών ημερών, γι' αυτό αναφέρθηκα στο νέο σχέδιο Περσέας, το οποίο ουσιαστικά σε τρεις βάρδιες η αστυνομία θα επιχειρήσει να περιορίσει με σεβασμό. Ποιος θα τις κάνει, κύριε Τριανταφυλλίδη? Ποιος θα τις κάνει τις τρεις βάρδιες? Ποιος? Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν θέλω να πω, δεν είμαι στην πολιτική ηγεσία, ούτε στο αρχηγείο. Ναι, αυτό είναι απλή αριθμητική όμως, δεν είναι ζήτημα διοίκηση. Ως βουλευτής, κύριε Μόσχη, ως βουλευτής, επισκέφθηκα πριν από τρεις ημέρες, έλαβα τη διαβεβαίωση ότι με την παρουσία και εποχούμενων και πεζών περιπολιών και την πύκνωσή τους θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην μικρή και μεσαία εγκληματικότητα. Το ξέρω γιατί πολίτες και από την Καλαμαριά και από άλλες περιοχές εκτός του κέντρου μου είπαν ότι έχουμε να δούμε αστυνομικό στη γειτονιά μας εδώ και κάτι χρόνια. Άρα, λοιπόν... Και το αντιλαμβάνομαι, το ζω, το βιώνω το ζήτημα και το... Ποιο σχέδιο, λοιπόν? Ταυτόχρονα, προφανώς. Και αυτήν την εικόνα ο κ. Αυρικόπουλος δεσμεύτηκε να έρθει μέχρι το τέλος του μήνα στη Θεσσαλονίκη και να γίνει μία σύστηση με υπηρεσιακούς παράγοντες και μία με τους κοινωνικούς φορείς. Πάντως, κύριε Τριανταφυλλίδη, οι κοινωνικές ομάδες και οι επαγγελματίες πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση. Για να σας πάω και άλλο θέμα, να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα, κάνοντας γέφυρα με αυτό το οποίο λέτε, αν το σθένος που έδειξε η αστυνομία τον Σεπτέμβριο στη διαμαρτυρία για το Σκοπιανό την έδειχνε και σε άλλα, θα είχαμε πάει πολύ καλύτερα. Και έρχομαι στο Σκοπιανό, γιατί βλέπετε ότι η υπόθεση στοιχίζει στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχύει αυτό που έλεγε ο κύριος Κοντζιάς, ότι είμαστε στο 47-44 με τάσεις υπέρ θέσεων Κοντζιά. Το τελευταίο βαρόμετρο της public issue το είδατε, Κοντζιάς, έτσι. Ο κύριος Κοντζιάς μπορεί να έχει την άποψή του, η οποία να σεβαστεί. Όπως βέβαια και η αξιολόγη, η κυρία Μόσχη, νομίζω ότι μαζί μας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, όταν είχα πει από τον μήνα Γενάρη του 2018, ότι τα μεγάλα και μείζωνα οικονομικά προβλήματα, η οικονομική ανέχεια του κόσμου αφενός σε σχέση με το πληγωμένο πατριωτικό αίσθημα, αυτή η σύμμιξη αυτών των δύο παραγόντων μπορεί να προκαλέσει εκρηκτικές καταστάσεις. Τις ζήσαμε και τις βιώσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει η πορεία και η προσδοκία για μια Βαλκανική Χερσόνησο ειρηνική, με την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, αυτό που λέμε τη συνανάπτυξη, δεν θα πρέπει να επιχειρηθεί. Αν ισχυρίζεται κάποιος ότι πρέπει να αφήσουμε το πρόβλημα να κυλήσει 30 χρόνια από την περίοδο του Σαμαρά που παραχώρησε το όνομα Μακεδονία μέσω του Φύρομ και του Μιχάλη Παπακοσταντίνου και του Τεφνεώτος Μητσοτάκη, να περάσουν άλλα 30 χρόνια για να λυθεί το ζήτημα. Κύριε αν κάποιος ισχυρίζεται αυτό, να σας πω θα κάτι. Το συζητήσουμε. Να σας πω κάτι. Μιλάτε για αναθεώρηση του συντάγματος. Την ίδια στιγμή δεν βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο σε ό,τι αναφορά, σε ό,τι αφορά το άρθρο 16, δηλαδή λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, άσυλα κλπ. Και την ίδια στιγμή συζητάτε, και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, για δημοψηφίσματα, όταν δεν κάνετε δημοψήφισμα για να δείτε τι θέλει ο ελληνικός λαός για το Σκοπιανό. Κύριε Μόσχη, τώρα έχετε βάλει 15 ζητήματα μαζί. Δύο ζητήματα είναι. Το άρθρο 16 του συντάγματος αναφέρεται σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι σχέση έχει με το άσυλο που αφορά το δημόσιο πανεπιστήμιο? Μα σας το λέω. Σας το λέω σε σχέση. Επιτρέψτε μου όμως να απαντήσω. Ναι, σας το λέω. Σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος, την οποία αναφέρατε στο ξεκίνημα της συζήτησης,
Και αναφέρω ένα θέμα πανεπιστημιακό που είναι η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και εδώ δεν συμφωνείτε. Και το άλλο το οποίο σας αναφέρω είναι πάνω σε δικά σας λεγόμενα, δηλαδή στα δημοψηφίσματα. Κύριε Μόχη, μου θυμίζετε έναν συνάδελφό μου, τον Αλεξάνδρο Τριανταφυλλίδη, όταν ήμουν εγώ στη θέση σας και είχα απέναντί εκπρόσωπο από το κοινοβούλιο. Λοιπόν, καλά κάνετε και πιέζετε. Αυτή είναι η δουλειά. Λοιπόν, ένα-ένα. Πρώτο, άρθρο 16 αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκεί είναι σαφείς οι θέσεις και πρέπει να εκφραστούν. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι το βαλάντιο που θα κρίνει την πρόσβαση ενός παιδιού από την φτωχή και μεσαία οικογένεια στο πανεπιστήμιο. Ένα πρώτο ζητούμενο. Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι αυτό που είπατε σε σχέση με το άσυλο. Δεν σημαίνει ότι είναι άσυλο κακουργηματικών πράξεων, αφού δίνει τη δυνατότητα στον Πρίτανη και στη Συγκλήτω να καλέσει άμεσα όταν επισυμβεί κάτι το οποίο παραβιάζει την νομιμότητα. Το δεύτερο. Το τρίτο σε σχέση με τα δημοψηφίσματα. Τα συμβουλευτικά δημοψηφίσματα και το δημοψήφισμα μέσα από υπογραφές, νομίζω ότι είναι σειρακή αρχή και συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε στην πόλη μας έχουμε το δημοψήφισμα για το νερό, το οποίο 97% είπαν να παραμείνει δημόσιο αγαθό και παρέμεινε. Και όπως θα παραμείνει και στο Σύνταγμα. Ενέργεια και νερό θα είναι δημόσιο αγαθό. Αλλά ειλικρινά θέλω να δούμε λίγο, κύριε Μόσχη, και να το έχουμε υπόψη μας. Έχουμε μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Μισό λεπτό έχουμε μόνο. Ναι, ανελκύουμε ναυάγια δεκαετιών. Ήταν το μετρό το οποίο σταμάτησε για 4 χρόνια και είχε 200 εργαζόμενους. Τώρα έχει 2.000 εντάξει, τώρα μην κάνουμε απολογισμό της κυβερνητικής σας θητείας. Μισό λεπτό. Γιατί άμα μπει σε μια διαδικασία ότι ώρα είναι μαύρα και άραχλα, μπορούμε κάλλιστα να το πούμε. Γιατί, συγγνώμη, αλλά δεν αναφέρομαι στους πολίτες, αν η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε και η αντιπολίτευση ότι αυτή η διαδικασία δεν οδηγεί, επειδή δεν έρχεται το τέταρτο μνημόνιο, γιατί δεν θα κοπούν οι συντάξεις, γιατί βγήκαμε από το μνημόνιο, γιατί προσπαθεί ένας λαός να σταθεί στο πόδι του και την ώρα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του θα πρέπει να του υπενθυμίζουμε συνεχώς ότι όλα είναι μαύρα, κατά το παλιό ρεμπέτικο όλα είναι μαύρα και προσπαθούμε λοιπόν σπυρί αυτό το μαύρο να το ανελκύσουμε. Και όταν μιλάω για ναυάγια, κύριε Μόσχη, λέω για παράδειγμα ότι έπρεπε να έρθει ο Κρεσθενίτης και η ΕΙΑΤ και ο ΣΥΡΙΖΑΣ και ο ΤΡΑ για να αλλάξει και να αντικατασταθεί ο αγωγός Θεσσαλονίκη Ταραβισσού. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιατί έπρεπε από το 1976 να αντικατασταθεί ο αγωγός μετά από 50 χρόνια, κύριε Μόσχη? Κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση στο δελτίο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.